πώς αντιμετωπίζετε, και επειδή θέλουμε να δούμε τους ανθρώπους να αποκτούν αυτοπεποίθηση βάζοντας μαλλιά, έχουμε μαζί μας τον ειδικό. Έχουμε τον δόκτωρα τον Αναστάσιο του Βεκρή, πλαστικό χειρουργό, επιστημονικό διευθυντή του Advantage Hair Clinics. Γιατρέ μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα σας. Τώρα εγώ βέβαια δεν είμαι ο καταλληλότερος να κάνω κουβέντα μαζί σου, διότι έχω ένα λιματάκι μικρό βέβαια, αλλά όλοι μαθαίνουμε και μαζεύουμε εμπειρία. Να ρωτήσω κάτι τώρα, επειδή το ακούω συχνά πυκνά για την τριχόπτωση, υπάρχει αιτία της τριχόπτωσης ή διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο? Η κύρια αιτία που αφορά τους περισσότερους ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες, είναι κληρονομική. Ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν στην οικογένειά μας συγγενείς κοντινοί, πατεράδες, παππούδες, γιαγιάδες, θείοι, θείες με αραιά μαλλιά. Είναι λοιπόν στα γονίδια μας. Η κληρονομική λοιπόν αυτή τριχόπτωση αφορά περίπου το 90% των περιπτώσεων. Όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις, που είναι πιο σπάνια αίτια, το υπόλοιπο 10%. Άρα αυτό που βλέπουμε γύρω μας, στο δρόμο, οι άνθρωποι με αραιά μαλλιά, είναι στη μεγάλη τους πλειονότητα άνθρωποι που πάσχουν από κληρονομική τριχόπτωση. Τώρα, ναι, λύσαμε μια απορία όμως. Ο δικός μου πατέρας είχε μια χαραμαλάκι, ο παππούς μου, η γιαγιά μου, η μάνα μου αυτά, και εγώ δεν έχω τρίχα στο κεφάλι. Πώς γίνεται αυτό? Φανταστείτε ότι. Ή δεν ήμουν παιδί γενετική... του πατέρα μου, αυτό μάλλον. Μάλιστα. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτό το ξέρουμε. Η σύγχρονη γενετική υποστηρίζει ότι υπάρχουν πάνω από 600 διαφορετικά γονίδια που ελέγχουν την τριχόπτωση. Το πώς θα εμφανιστεί, πότε θα εμφανιστεί, τι pattern θα έχει και πόσο θα εξελιχθεί. Έχετε παρατηρήσει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί. Άλλος χάνει μπροστά, άλλος χάνει πίσω, άλλος χάνει μικρότερος, άλλος χάνει μεγαλύτερος. Ναι. Αυτό, γιατρέ μου, αυτό όμως φαντάζομαι το σημαντικό για τα νέα παιδιά είναι το εξής. Μπορεί να ανιχνεύσει, να ανακαλύψει, να μάθει αν θα εμφανίσει τριχόπτωση στο μέλλον. Για να το προλάβει, εννοώ. Κοιτάξτε, έτσι. Στις μέρες μας έχουμε ακόμη και εξειδικευμένο τεστ DNA που γίνεται με τη λήψη μικρής ποσότητας αίματος, που μπορεί να προσδιορίσει από πολύ μικρή ηλικία εάν υπάρχουν τα γονίδια αυτά που συμβάλλουν στην πρόκληση της τριχόπτωσης. Και βέβαια, μετά τα 18, οφείλουμε να πούμε ότι σιγά σιγά η εικόνα αρχίζει να εκδηλώνεται. Οπότε, αν κάποιος δεν έχει κάνει ένα τεστ μέχρι τότε, αργά ή γρήγορα θα αρχίσει να φαίνεται πλέον κλινικά. Θα αρχίσει να το βλέπει στον καθρέφτη ο ίδιος και να το αντιλαμβάνονται και οι οικείοι του. Άρα, η πρώιμη διάγνωση έχει μεγάλη σημασία, και όταν υπάρχει ισχυρή υποψία ότι μπορεί να υπάρχει κληρονομικότητα, καλό είναι να γίνεται σε νεαρή ηλικία. Σωστό αυτό που λες. Και φαντάζομαι ότι όταν καταλάβεις ότι υπάρχει πρόβλημα, το καταλαβαίνεις στο μπάνιο, όταν χτενίζεσαι, ανεξάρτητα από ηλικία. Πας στον ειδικό. Ο ειδικός είσαι εσύ, γιατρέ. Πες μου λιγάκι, τι επιλογές έχει ένας χριστιανός που έρχεται κοντά σου, γιατί ξέρεις τι, δεν έχει να κάνει μόνο με την εικόνα. Έχει να κάνει με τον ιστορικό κόσμο του ανθρώπου. Χάνει αυτοπεποίθηση ο άλλος, δεν πάει σε ραντεβού, δεν πάει να βρει δουλειά, δεν βγαίνει έξω και έρχονται άλλα προβλήματα. Υπάρχει θεραπευτικός δρόμος? Και βέβαια αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όχι μόνο για τον άνδρα αλλά και για τα νεαρά κορίτσια που έχουν έτσι πιο αραιό μαλλί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως λέμε, όχι για την εμφάνιση αυτή καθεαυτή, αλλά για την ψυχολογία μας. Για τον τρόπο που εμείς βλέπουμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη και που μας βλέπουν και οι άλλοι αντίστοιχα. Άρα έχει μεγάλη σημασία να μπορούμε να κινηθούμε σε δύο άξονες θεραπευτικά. Ο ένας άξονας, όταν βλέπουμε ότι χάνουμε μαλλιά, να πάρουμε την κατάλληλη αγωγή, την κατάλληλη θεραπεία, ώστε η τριχόπτωση αυτή να επιβραδυνθεί ή να σταματήσει. Ναι. Και το δεύτερο σκέλος σε ανθρώπους μεγαλύτερους, που έχουμε ήδη εγκατεστημένη μια περιοχή αραίωσης, μια περιοχή φαλάκρας, να το πούμε έτσι, να μπορούμε με χειρουργική διαδικασία, με μεταμόσχευση μαλλιών, να αποκαταστήσουμε στον βαθμό που μπορούμε το πρόβλημα και την εικόνα όπως ήταν πριν ξεκινήσει η τριχόπτωση. Άρα ουσιαστικά κινούμαστε σε αυτούς τους δύο άξονες. Γιατρέ, τώρα θέλω να μου λύσει μια απορία. Δεν ξέρω αν είναι μύθος ή πραγματικότητα. Δεν βλέπουμε γυναίκες με μεγάλη τριχόπτωση, έτσι. Μπορεί να έχουν μια αλφα τριχόπτωση, αλλά δεν βλέπουμε αυτό την εικόνα που μπορεί να έχει κάποιος που έχει χάσει τελείως τα μαλλιά του ή έχει πολύ αραιά μαλλιά. Η πραγματικότητα είναι ότι αφορά και τις γυναίκες στο ίδιο ακριβώς ποσοστό όπως και τους άντρες. Όμως, οι γυναίκες, οι πιο νέες, οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας μέχρι την ηλικία των 50-55 ετών, έχουν μια φυσική προστασία από τις θηλυκές ορμόνες, από τα εστρογόνα. Με αποτέλεσμα να μην είναι τόσο εμφανής η αραίωση
σε νεαρότερες ηλικίες. Αν όμως πάμε σε μεγαλύτερες ηλικίες, σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, παρατηρούμε πολύ μεγάλη αραίωση και μάλιστα αρκετές περιπτώσεις, σε πολύ ηλικιωμένες βέβαια γυναίκες, με εικόνα που μοιάζει και με τον ανδρών. Όμως ακριβώς για αυτούς τους λόγους τους ορμονικούς υπάρχει αυτή η διαφορά. Μπορεί η γυναίκα δηλαδή να χάνει λίγο πιο διάχυτα τα μαλλιά και όχι εντοπισμένο όπως ένας άντρας. Εγώ θα ρωτήσω κάτι πριν με ρωτήσεις εσύ, Ανδρέα μου, και κάτι. Επειδή λέμε για αυτές τις περιπτώσεις και πρόσφατα είδαμε μια περίπτωση της Ιωάννας της Παλιοσπύρου που είχε από έγκαυμα και από τραυματισμό στο κεφάλι. Εκεί γίνεται κάτι? Εξαιρετική ερώτηση. Ακριβώς αυτό το θέμα είναι το οποίο καλούμαστε να παρουσιάσουμε στο επόμενο Παγκόσμιο Συνέδριο που θα γίνει τον Ιούνιο. Είναι ουσιαστικά η εμπειρία μας σε αποκαταστάσεις μετά από εγκάβματα ή ατυχήματα, σε τριχοφυΐα σε διάφορα σημεία, όχι μόνο του κεφαλιού, κυρίως του προσώπου. Μάλιστα. Και όπως πολύ σωστά είπατε, τα φρύδια, η φαβορίτα στους άνδρες, το μουστάκι, τα γένια, δηλαδή περιοχές όπως λέμε εμείς ανατομικά κρίσιμες, οι οποίες προσδιορίζουν τη συμμετρία του προσώπου και την εμφάνισή του. Φανταστείτε πόσο τρομακτικό φαίνεται ένα πρόσωπο που δεν έχει καθόλου τρίχες, πόσο μας φαίνεται περίεργο. Αυτό πάμε λοιπόν να το αποκαταστήσουμε. Πάμε να το αποκαταστήσουμε και μάλιστα έχουμε πολύ καλές δυνατότητες αποκατάστασης με τις σύγχρονες τεχνικές, όπου μεταφέρουμε στην κυριολεξία τριχοθυλάκια ένα προς ένα στην περιοχή που θέλουμε να φτιάξουμε. Γιατρέ, τι είναι η θεραπεία, η PRP? Το PRP είναι μια πολύ ευρέως διαδεδομένη θεραπεία σήμερα, που εκμεταλλεύεται ουσιαστικά τις δυνατότητες των αυτόλογων αυξητικών παραγόντων, δηλαδή ουσιών που κυκλοφορούν μέσα στο αίμα μας, όπου τις συγκεντρώνουμε από λήψη μικρής ποσότητας αίματος, φυγοκεντρούμε γιατί βρίσκονται στο πλάσμα του αίματος και εν συνεχεία μεταφέρουμε στην περιοχή που πάσχει αυτή την συγκεντρωμένη πυκνότητα των αυξητικών παραγόντων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διεγείρεται τοπικά η παραγωγή νέων κυττάρων. Και επειδή ουσιαστικά στην τριχόπτωση πρόκειται για μια μάχη με τον ίδιο μας τον οργανισμό, μια μάχη με τον χρόνο, διεγείρουμε ουσιαστικά τα κύτταρα, τα κερατινοκύτταρα που παράγουν την τρίχα, να παράξουν νέα τρίχα. Είναι μια θεραπεία η οποία επικουρικά στη χειρουργική αντιμετώπιση, στη μεταμόσχευση μαλλιών, αλλά και σε περιπτώσεις όπως π.χ. γυναίκες, οι οποίες δεν είναι υποψήφιες για μεταμόσχευση, δίνει εξαιρετικά αποτελέσματα στο σταμάτημα της τριχόπτωσης και μερικές φορές και σε μια βοήθεια στη φύτρωση. Θα μιλήσουμε για τη μεταμόσχευση, αλλά θέλω πάνω σε αυτό λιγάκι. Ένας που είναι φαλακρός ή χάσει τα μαλλιά του τελείως, έχει θεραπεία? Κοιτάξτε, αν αυτό πρόκειται για κληρονομική τριχόπτωση, αυτή που λέγαμε αργά-αργά τάχασε, εκεί πέρα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δούμε αν η δότρια περιοχή, δηλαδή η περιοχή που είναι στα πλάγια και πίσω, που μένει ανεπηρέαστη συνήθως από την τριχόπτωση, ή άλλες περιοχές του σώματος του άντρες, όπως είναι μια πλούσια τριχοφυΐα στο πρόσωπο, στα γένια. Αν είναι επαρκείς λοιπόν οι περιοχές αυτές, ώστε να πάρουμε μαλλιά και να μεταμοσχεύσουμε, γιατί αυτές είναι οι πηγές μας από που αντλούμε μαλλιά για να κάνουμε μεταμόσχευση. Αν δεν υπάρχουν αυτοί οι πόροι, τότε οι επιλογές που έχουμε είναι πιο περιορισμένες. Μία επιλογή πολύ έτσι σύγχρονη που κερδίζει αρκετό έδαφος τα τελευταία χρόνια είναι η επιλογή του ιατρικού τατού, του scalp micropigmentation, όπως λέγεται. Μάλιστα. Όπου ουσιαστικά μιμούμαστε την εμφάνιση των μαλλιών σε επίπεδο σαν ανεξηρισμένα. Οπότε εγώ καλά το είπα αυτό που είπα στην αρχή. Και ξέρεις, σου δίνει καλή εικόνα. Αληθοφάνεια, τρομερή αληθοφάνεια. Έτσι, αληθοφάνεια, καλά λέει. Εγώ αυτό που είπα στην αρχή, δηλαδή ισχύει. Κάποτε που λέγαμε όλα γίνονται εκτός του σπανού τα γένια, τώρα γίνονται και αυτά. Γι' αυτό θέλω να μας πείτε κλείνοντας. Γιατί σου είπε ο γιατρός ότι βγαίνουν του σπανού τα γένια? Όλα γίνονται πλέον. Αυτό είπα ουσιαστικά. Οπότε θέλω να μας πείτε μια συμβουλή. Μια συμβουλή για όλους όσους τους προβληματίζει αυτό το μεγάλο θέμα της τριχοφυΐας. Είναι ένα πάρα πολύ κοινό πρόβλημα. Μας αφορά όλους σε κάποια φάση της ζωής μας. Πρέπει να πούμε αυτό που είπατε και εσείς στην αρχή. Να προσφεύγουμε στον ειδικό. Υπάρχει το ΔΕΛΕΑΡ. Ακούμε ακόμη και από κλινικές και από γειτονικές χώρες. Δεν θα ήθελα να το πω το όνομα. Εκεί να πας είναι φτηνά. Πήγαινε εκεί πέρα στις 1000 τρίχες, θα σου κάνω και 100 δώρο. Δεν γίνεται μια ιατρική διαδικασία που θέλει σοβαρή διάγνωση και χειρουργείο μικρομεταμόσχευση 8 ώρες να γίνει φτηνά και στο πόδι. Αυτά λοιπόν οι φίλοι μας, οι τηλεθεατές, πρέπει να τα προσέχουν πάρα πολύ. Πρώτα συμβουλευόμαστε τον ειδικό. Ο ειδικός μπορεί να μας πει τι θα γίνει και μπορεί να μας πει και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς ως γιατροί έχουμε μια ευθύνη, ξέρετε, να λέμε και τι δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί δηλαδή αυτό που λέγαμε πριν. Να έρθει ένας άνθρωπος εντελώς φαλακρός και να του πούμε θα σε κάνουμε όπως ήσουν 18 χρονών. Πρέπει να πούμε την αλήθεια. Έτσι. Άρα προσφεύγουμε στον ειδικό.
και να μας προτείνει μια σοβαρή ιατρική λύση. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που είχαμε έναν τέτοιο ειδικό σήμερα εδώ πέρα μαζί μας. Ανανεώνουμε για το επόμενο ραντεβού. Ευχαριστούμε, γιατρέ μου, πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα...